Ένα κατώτατο μισθό για την Ευρώπη. Όχι ο ίδιο μισθό σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τουλάχιστον μία νομική εγγύηση ότι ένα εργαζόμενο από τη Βουλγαρία στο Λουξεμβούργο μπορεί να κερδίσει αρκετά για να ζήσει. Οι κατώτατοι μισθοί λειτουργούν και είναι καιρό η εργασία να πληρώνεται. Μετά την οικονομική κρίση, όσοι κερδίζουν τα λιγότερα έχουν υποφέρει περισσότερο από το να μην αποκομίζουν τα ωφέλη τη οικονομική ανάπτυξη. Έχοντα αυτό υπόψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πολυαναμενόμενη νομικά δεσμευτική οδηγία. Θα παρήχαν του υπολογισμού και το κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έδινε στη συνέχεια του μισθού του με βάση το κόστο διαβίωση, τι τιμέ κατοικιών και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Η Δανία και η Σουηδία λένε όχι. Δεν εναπόκειται στου πολιτικού να καθορίσουν τον ελάχιστο μισθό. Είναι τα συνδικάτα και οι εργοδότε που διαπραγματεύονται τι συλλογικέ συμβάσει κάθε χρόνο ή δύο χρόνια ή όποια διάρκεια είναι και αυτό λειτουργήσε πολύ καλά. Χάθηκαν πολύ λίγε μέρε, για παράδειγμα, στη βιομηχανική δράση, καλή ανάπτυξη μισθών κλπ. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για μα. Δεν θέλουμε αυτή την οδηγία. Η Σουηδία μπορεί να μην θέλει την οδηγία, αλλά ορισμένε χώρε χρειάζονται μία. Διαφορετικά, οι πιο ευάλωτοι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να γίνονται υποκείμενα εκμετάλλευση. Έτσι αισθάνεται και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Οι εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στην Ανατολική Ευρώπη, είναι τόσο παραγωγικοί όσο και στη Δυτική. Αλλά δεν έχουν το δίκαιο μερίδιο του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πρόβλεψη με δικαιώματα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Διότι, αν κοιτάξετε του εργαζόμενου στη Γερμανία, αν κοιτάξετε του εργαζόμενου στι σκανδιναβικέ χώρε, έχουν ισχυρά δικαιώματα στι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Επομένω, ο λόγο για τον οποίο πληρώνονται περισσότερο είναι επειδή είναι σε θέση να διαπραγματεύονται περισσότερα, και αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο μακροπρόθεσμα. Αυτή η πρόβλεψη θα είναι τόσο σημαντική μέσα σε περίπου πέντε χρόνια που θα δούμε μερικές δραματικές αλλαγές. Ωστόσο, για αυτές τις δραματικές αλλαγές τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτή την οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ελπίζει ότι το κάνουν τόσο γρήγορα και πιστεύουν ότι αυτό το νομικό μέσο ήταν ο μόνο τρόπο αντιμετώπιση τη εκμετάλλευση. Ήμουν εργαζόμενοι με κατώτατο μισθό και είναι σκληρή δουλειά. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να μην επιτρέπετε σε αυτή την οδηγία να επιβάλλεται ότι αυτέ οι δυνάμει, οι οποίε φαίνεται να είναι αρκετά άνετε και θέλουν να διατηρήσουν τα εκμεταλλευτικά χαμηλότερα ποσοστά αμοιβή ω επιλογή, πρέπει να θέσουμε τέλο σε αυτό. Η πανδημία έδειξε ότι όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή που εργάζονται πιο συχνά κερδίζουν τα λιγότερα. Έτσι, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση μπορεί τώρα να αισθάνονται μεγαλύτερη αίσθηση του κατεπήγοντος για να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες τους.